Χαίρομαι ότι θα γίνει ειδική επιτροπή για να συζητηθεί ακριβώς ο ρόλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ότι θα είναι μια ειδική συνεδρίαση. Το λέω γιατί έχει καταντήσει να είναι διακοσμητική, ενώ ασχολείται με ενδιαφέροντα θέματα που τελικά δεν βλέπουν το φως της πολιτικής πίεσης και της πολιτικής δέσμευσης. Και θα έπρεπε να θυμίσω την έκθεση για την ρήπαση του Κορινθιακού κόλπου, το να δεσμευτεί η κυβέρνηση για να το αντιμετωπίσει, αλλά και άλλοι φορείς, περιφέρεια, δήμοι κλπ., σε ένα συντονισμό μεταξύ τους, θα είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Συνεπώς θα πούμε τις προτάσεις μας, γιατί οι γνώμες κανείς μπορεί να εκφράζει, να έχουν σημαντικότητα, αλλά να πετιούνται στο καλάθι των αχρήστων. Θα μπω στο θέμα των προτάσεων και θα είμαι όσο το δυνατόν λακωνική. Δεν τις έστειλα γραπτά, αλλά θα τις στείλω αφού τελειώσουμε. Για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Προτείνω να υπάρχουν τρεις υποενότητες. Η μία, των προπυλών επικίνδυνο αδιέξοδο στην Αττική και η αντιμετώπιση του. Βεβαίως, μιλάω για την ορολογιακή βόμβα της Φυλής. Δεύτερον, η αξιολόγηση κατάστασης ως προς τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων, επικίνδυνων και μη. Και τρίτη υποενότητα, η αξιολόγηση της κατάστασης ως προς τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στη χώρα συνολικά. Το δεύτερο θέμα που προτείνω και βεβαίως ακούστηκε και από άλλους συναδέλφους είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών ως προϋπόθεση περιβαλλοντικής αναβάθμισής τους. Συζητήσεις γίνανε και στις προηγούμενες θητείες. Υπήρξε από την προηγούμενη κυβέρνηση ένας σχεδιασμός, όμως η πρόληψη είναι πολυτέλεια και αυτό φάνηκε, αν θέλετε, και οι μεγάλες ελλείψεις και στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και η έλλειψη σε υποδομές και στη φωτιά της Εύβοιας, που βεβαίως αυτές είναι διαχρονικές και από τους προηγούμενους και από τους πιο προηγούμενους κλπ. Να πούμε ότι τις μεγάλες ελλείψεις σε δασολόγους, στις δασικές υπηρεσίες, είναι συρρυκνωμένες τα μεγάλα προβλήματα στο πυροσβεστικό σώμα και ούτω καθεξής. Τώρα, επειδή δεν και αναφερθήκατε και αρκετή στο θέμα της καταστροφής του Αμαζονίου, που πραγματικά αποτελεί περιβαλλοντική καταστροφή αναμφισβήτητα, δεν το αμφισβητεί κανείς. Όμως, θέλω να πω ότι οι αναφορές και από τα κόμματα και από τα Μακρόν έχει πολλή υποκρισία και θα είμαι πιο ουσιαστική. Δηλαδή, δεν υπήρξαν μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές που κόστισαν και ανθρώπινες ζωές. Στο Μάτι, στην πυρκαγιά του, στο Μάτι, πέρυσι. Στην Πελοπόννησο ή την Εύβοια. Φέτος στην Εύβοια καταστράφηκαν 25.000 περίπου στρέμματα και πρέπει να προστεθούν στις περσινές πυρκαγιές που ήταν άλλα 12.000 στρέμματα. Μήπως το ίδιο δεν ισχύει για η Μάνδρα της Αττικής, για την Κρήτη κλπ. Ή υπόθηκε για το πάρκο Τρίτσι. Βεβαίως υπάρχει εγκατάλειψη, είναι ολοφάνερη, αλλά κατά τη γνώμη μας η εγκατάλειψη είναι σχεδιασμένη. Έκανε ειδική συζήτηση στην προηγούμενη θητεία η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Υπήρξαν ειδικές αναφορές κλπ. Λέω είναι σχεδιασμένοι, γιατί θέλουν και επιθυμούν επιχειρηματικοί όμιλοι να αναλάβουν δράση. Ναι, θέλουν να χτίσουν πολυκατοικίες. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια πολλά. Και με την ευκαιρία να σας πω, δεν είναι τυχαίο ότι
η ΚΝΕ κάνει εκεί τα τελευταία χρόνια φεστιβάλ, ακριβώς το κάνει και να κρατηθεί και να πιέζει για την αναβάθμιση του πάρκου Τρίτσι. Και σε ό,τι αφορά την πρόταση και την κυβέρνηση Μακρόν, βεβαίως πίσω από την πρόταση κρύβονται πολλά πράγματα και αυτό κανείς δεν μπορεί να τα αγνοεί ή να λέει υιοθετώ. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα γαλλικά μονοπόλια διεκδικούν μεγαλύτερα μερίδια από τους ανταγωνιστές τους. Σε αυτή την αντιλαϊκή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur που είναι σε ενορμοποίηση. Οι G7 τοποθετηθήκανε, αλλά να σας πω, εμείς θεωρούμε ότι είναι καλπική η ευαισθησία τους, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν αντιθέσεις που αφορούν και την εκμετάλλευση του Αμαζονίου, που αποτελεί μήλον έρηδος για τους μεγάλους ομίλους. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα δεν μπορεί κανείς να μην τα παίρνει υπόψη. Τώρα, έρχομαι στο επόμενο θέμα που συνδέεται. Είναι η αξιολόγηση των μέτρων που έχουν υλοποιηθεί για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Βεβαίως, υπόθηκε για την κλιματική αλλαγή, αλλά σε τελευταία ανάλυση πρέπει να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε τι μέτρα έχουν υλοποιηθεί στη χώρα μας. Τέταρτον, είναι η συνεχιζόμενη περιβαλλοντική κατάρρευση στο πάρκο Τρίτσι και τα μέτρα για την ανάκαμψή του. Νομίζω χρειάζεται και πάλι μια ειδική συζήτηση, αλλά και πίεση. Πέμπτον, οι ρυπαίνουσες βιομηχανικές δραστηριότητες μέσα στον αστικό ιστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί επιδρά σε εκατομμύρια ανθρώπους. Έκτον, η προστασία περιοχών υπέρμετρα επιβεβαρημένων με υπερτοπικές χρήσεις. Και υπάρχουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Και το Θριάσιο, και η Πτολεμαϊδα, και η Μεγαλόπολη και άλλα. Εβδομών, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη υδρογονών ανθράκων στη Μεσόγειο. Και το τονίζω στη Μεσόγειο, γιατί θα υπάρχει έξαρση των εξορύξεων. Καταλαβαίνουμε όλοι. Όγδον, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος από την απανταχού χωροθέτηση των ανεμογεννητριών. Πάρκα ανεμογεννητριών φτιάχνονται και απλώνονται κάθε μέρα. Υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις. Σε ορισμένες περιοχές υπάρχει και υπερκορεσμός. Πρέπει να δούμε όμως και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ένατον, το πρόβλημα της έλλειψης ελεύθερων χώρων πρασίνου. 11. Διαχείριση των εγκατελειμμένων στη θάλασσα πλοίων. Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές. Μπορεί να φαντάζει ότι είναι μόνο το θαλάσσιο περιβάλλον, όμως είναι και περιβαλλοντικό. Δεν είναι μόνο της υποεπιτροπής υδάτων. Και τελειώνω με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις στρατιωτικές υπεριαλιστικές επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν είναι μόνο ο Αμαζόνιος, αλλά και όπλα που σκοτώνουν και ανθρώπους και περιβάλλον.